Νικήσα στον δόλειον ασκητικές αγωγές, κανόν εχρηματισά των σον κλίνων φοιτητών, ακρότητη βίου σου, όθεν σύμπτου της άμα, γεγονός εν τη δύση, έδεισας να αθλήσει, συν αυτής Πάτερ Νίκον, μεθόν και κατεφύτησας εγλίτιαν ο 23 Μαρτίου Νίκονος, Ιερομάρτυρος και των 199 μαθητών αυτού, δομετίου μάρτυρος του Φρυγός, Λουκάνεο μάρτυρος Εξανδριανούπόλεως του Ενμιτιλίνη μαρτυρήσαντος. Ο Άγιος Νίκον και οι 199 μαθητές μάρτυρες Ο Άγιος Νίκον ήταν γιος ιδωλολάτρη πατέρα και χριστιανής μητέρας και γεννήθηκε στην Νεάπολη της Ιταλίας. Στη διάρκεια μεγάλης μάχης, κάνοντας το σημείο του σταυρού, όχι μόνο σώθηκε, αλλά και κατετρόπωσε τους εχθρούς. Στη συνέχεια έφυγε από τη Νεάπολη και πήγε στην Χίο, όπου επί 7 ημέρες προσευχόταν και νίστευε σε βουνό του νησιού, ώσπου ο άγγελος Κυρίου του υπέδειξε να κατέβει στο γυαλό και να μπει σε διερχόμενο πλοίο με το οποίο σε δύο ημέρες έφτασε στο όρος του Γάνου. Εκεί συνάντησε τον επίσκοπο ο οποίος του υπέδειξε να ασκητέψει σε ένα σπήλαιο. Σε τρία χρόνια τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και επίσκοπο. Σιγά σιγά μαζεύτηκαν γύρω του 199 μοναχοί και μαθητές του. Μαζί τους πήγε στην Μιτιλίνη και κατόπιν στην Ιταλία όπου είδε και εθανούσαν δέψε την μητέρα του. Στο τέλος δε έφτασε στην Σικελία. Όταν ο τοπικός ηγεμόνας έμαθε σχετικά με τον Νίκονα, αφού τον ανέκρινε μαζί με τους μαθητές του, τους κατεδίκασε σε μαρτυρικό θάνατο για την πίστη τους. Και έτσι, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχη το εν φρονούντες, δηλαδή έχοντας όλοι τους, την ίδια αγάπη μεταξύ τους, με μία ψυχή και με το ίδιο μαρτυρικό φρόνημα, εδέχθησαν το μαρτυρικό τέλος.